Φίλες και φίλοι, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή για έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, με τον οποίο έχω συνεργαστεί σε πάρα πολλά projects και τον οποίο σέβομαι και αγαπώ πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ τη λέξη αγαπώ και δεν την χρησιμοποιώ τυχαία. Μιλώ για τον Βασίλη Τοκάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος συγκλώνησε πριν από λίγο καιρό, όταν ο ίδιος επέλεξε να βγει και να αποκαλύψει με δύναμη ψυχής στην προσωπική του σελίδα ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο, και στις 18 Νοεμβρίου του 2019 χειρουργήθηκε για πρώτη φορά. Αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία της ζωής στο όριο. Μέσα από τα λόγια του περνούν οι τρικυμίες, οι ξαστεριές, οι ξαφνικές συνειδητοποιήσεις της ψυχής του. Ο Βασίλης Τοκάκης, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Άνοιξη μυαλού». Ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά δίνει μαθήματα για την ζωή. Μπορώ να πω πολλά πράγματα για τον Βασίλη, για το βιογραφικό του. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης κρίσεων και της διοίκησης συγκρούσεων. Διδάσκει ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πλούσιο βιογραφικό, κυρίως όμως είναι ένας φίλος μου, ο οποίος επέλεξε να μοιραστεί με όλους εμάς ένα βιβλίο με τον τίτλο «Άνοιξη μυαλού», ένα βιβλίο το οποίο δίνει μαθήματα για τη ζωή. Αγαπημένο μου φίλε Βασίλη, καλή σου ημέρα και καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μας. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σου. Είναι πραγματικά τιμή για εμένα να συζητάμε και να μιλάμε σήμερα για το θέμα το οποίο μας έχει να κάνει με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε πράγματα και δυσκολίες τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας και τα οποία οφείλουμε να μην σταματάμε να τα αντιμετωπίζουμε, αλλά να μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις και όχι να βλέπουμε εμπόδια μόνο μπροστά μας. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι η ιστορία της μιας μάχης, η ιστορία της δικής σου μάχης, η ιστορία ενός μυαλού που ανθίζει και βλέπει τη ζωή εντελώς διαφορετικά, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σου έδωσε τη δύναμη. Ίδια η ζωή, Παναγιώτη, το γεγονός το ίδιο. Εγώ βρέθηκα ξαφνικά ένα πρωινό να μην μπορώ να λειτουργήσω όπως πρέπει να λειτουργήσω. Σηκώθηκα μια Δευτέρα και την επόμενη Τρίτη ήμουν στο χειρουργείο έχοντας ως γεγονός το ότι έπρεπε να ο εγκέφαλός μου να χειρουργηθεί, έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα γεγονός όπως είναι ο καρκίνος. Αυτό ήταν για μένα μια σοκαριστική εμπειρία, ήταν όμως μια πραγματικότητα την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσω. Βρέθηκα μπροστά σε γεγονότα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έπρεπε λοιπόν μια Δευτέρα πρωί να δω τι μου συμβαίνει, έτσι ώστε και έφτασα στο γεγονός ότι Βασίλη μου, πάρε το χρόνο σου. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, ένα πρωινό λοιπόν σηκώθηκα και την επόμενη εβδομάδα ήμουν στο χειρουργείο. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν μπόρεσα, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το αντιμετωπίσω
και να την ειδοποιήσω με τον σωστό τρόπο. Και έπρεπε να το μοιραστείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένιωσες την ανάγκη αυτό να το μοιραστείς για να δώσεις και το μήνυμα και σε άλλους ανθρώπους. Να πω ότι τα έσοδα από αυτό το βιβλίο, το οποίο σας καλώ όλους να το πάρετε, είναι πραγματικό. Ένα πραγματικό στολίδι. Τα έσοδα αυτά από τα συγγραφικά δικαιώματα θα διατεθούν στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Βασίλη, έζησες τα νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μία περίοδο της κρίσης, την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού. Θέλω να μου πεις λοιπόν την εικόνα που αποκόμισες εσύ από όλη αυτή την περιπέτεια. Και πώς αντιμετωπίζεις λίγο και όλους αυτούς, γιατί είδα και αναρτήσεις κατά καιρούς και στο προσωπικό σου, στην προσωπική σου σελίδα στο Facebook, πήρες και θέση. Ακόμα και για τους αρνητές της μάσκας, τους αρνητές του εμβολίου, δώσε μας λίγο την εμπειρία σου. Ναι, δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εν μέσω αυτής της πανδημίας αρνούνται ότι υπάρχει αυτή η πανδημία. Ή αρνούνταν αυτή την πανδημία. Θεωρώ ότι αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα, η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα πράγματα, οδήγησε στο να πολλαπλασιαστούν και να χάσουμε αρκετοί άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι. Ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισαν και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματικά ήταν για εμάς τις ευπαθείς ομάδες, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν εξοργιστικό. Δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε προσωπικά εγώ, αλλά και άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον μου, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς μπορεί να κάνεις τέτοιο κακό σε συνάνθρωπό σου, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρχε μια χαλαρότητα η οποία μόνο κακό έκανε. Και φαίνεται και το πληρώνουμε τώρα. Πες μου κάτι, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ότι εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο και να το ονομάσεις και Άνοιξη Μυαλού. Τι ήταν αυτό, τι θέλεις να... Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο ήθελες να περάσεις με αυτό το βιβλίο? Καταρχήν ήθελα να περάσω το γεγονός ότι... Και θέλω να περάσω το γεγονός ότι ο καρκίνος δεν είναι ταμπού. Ότι ο καρκίνος είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή μας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πολλοί κόσμος. Ο καρκίνος, και εγώ προσωπικά ήμουν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύαν ότι είναι το έξω από εδώ, έξω από το σπίτι μου, μακριά από το σπίτι μου, ότι εμένα δεν με αγγίζει, εμένα δεν με αφορά. Αυτό λοιπόν ήταν το μήνυμα, το βασικό μήνυμα το οποίο ήθελα να περάσω. Να πω ότι ο καρκίνος είναι εδώ. Ο καρκίνος υπάρχει. Ο καρκίνος είναι δίπλα μας. Δηλαδή είναι γεγονός. Και αυτό ήθελα να γίνει όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ένταση και να ακουστεί με τον πιο ηχηρό τρόπο που θα μπορούσα να το κάνω, και το έκανα γράφοντας αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι στην ουσία είναι ένα, αν θέλετε, ημερολόγιο. Mm-hmm. Έτσι όπως το κατέγραφα καθημερινά, καθημερινά θα έλεγα, και κράτησα ένα μέρος αυτού, το οποίο το εκδώσαμε, και μάλιστα οι εκδότες μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω, με το που το διαβάσανε, αμέσως διαβάσανε αυτές τις σημειώσεις, αμέσως αποφασίσανε ότι αυτό πρέπει να εκδοθεί. Αυτό για μένα είναι μεγάλη τιμή και ήταν μεγάλη χαρά. Το γεγονός αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι φοβούνται να πούν ότι έχουν καρκίνο. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να πούν ότι, φοβούνται τον ίδιο τον καρκίνο, είναι γεγονός. Και αυτό το γεγονός θα πρέπει να το αποβάλουμε. Γιατί ο καρκίνος πραγματικά είναι δίπλα μας. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι θα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε και το επόμενο βιβλίο σου. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό, για τη μάχη την οποία δεν είσαι να την κερδίσεις. Το βιβλίο λοιπόν, για όσους μας ακούτε τώρα, του Βασίλη Τοκάκη από τον εκδοτικό Kick Books, λέγεται Άνοιξη Μυαλού. Σας καλώ όλους να το πάρετε στα χέρια σας. Περιγράφει μια μάχη και περιγράφει και το πώς πρέπει να σπάσουμε τα ταμπού. Να υπενθυμίσω ότι όλα τα έσοδα θα πάνε στον σύλλογο Ελπίδα. Βασίλη, ναι, βέβαια. Είναι για το Σύλλογο Ελπίδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί, και να όλα τα έσοδα θα είναι για την Ελπίδα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειλικρινά. Γιατί το μέλλον μας είναι τα παιδιά και είναι η Ελπίδα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δύναμή σου. Σας ευχαριστώ για το κουράγιο, σε ευχαριστώ για το κουράγιο που μας δίνεις. Το επόμενο βιβλίο εδώ, στο στούντιο του Παραπολιτικά 90,1. Βέβαια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.